Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας απόψε. Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Τώρα, σε αυτές τις εκλογές που έρχονται, ζητάτε να κάνει ο κόσμος την ανατροπή. Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση έχει μια μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και μια νοπή κυβερνητική εντολή, γιατί να κάνει ο κόσμος την ανατροπή? Διότι η κυβέρνηση είπε ψέματα προεκλογικά πέρυσι. Είπε ψέματα όσον αφορά στο έγκλημα των τεμπών, που αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι υπήρξε μονταζιέρα, ότι υπήρξε μυστική συνάντηση 2 μέρες μετά αυτό το έγκλημα για να μπαζωθεί, για να ρίξουν οστά νεκρών ανθρώπων σε χωράφια δήθεν για να ανοίξουν οι σιδηρόδρομοι, οι οποίοι τελικά άνοιξαν, ξεκίνησαν δρομολόγια μετά από 25 μέρες. Ψέματα για τις μειώσεις φόρων. Τώρα έχει έρθει ένα τεκμαρτών εισόδημα που πνίγει τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις. Και ψέματα όσον αφορά στο οικονομικό θαύμα δήθεν της χώρας, που τώρα ξέρουμε ότι είμαστε δεύτεροι από τον πάτο σε αγοραστική δύναμη μαζί με τη Βουλγαρία και είμαστε δεύτεροι από την κορυφή σε έμεση φόρους μαζί με τη Σουηδία. Ψέματα όσον αφορά στις επενδύσεις στη δημόσια υγεία, που βλέπουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο καταραίει και το οποίο τώρα βλέπει τους υγειονομικούς νοσηλευτές και τους γιατρούς να αποκαλούνται κάφρι και ανθρωπάκια από τον Υπουργό Υγείας. Διαψεύδονται όλα αυτά πάντως από την κυβέρνηση. Διαψεύδει και το θέμα της εγκάλυψης των τεμπών και το θέμα αυτό που λέτε για τις δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη. Εάν η κυβέρνηση είναι τόσο σίγουρη ότι δεν έχει υπάρξει συγκάλυψη, ότι ο υπουργός της, το έτερο τζάκι της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει καμία ευθύνη. Και είδα τον Πρωθυπουργό στη συνέντευξη που έδωσε σε εσάς εδώ πέρα πριν από λίγες μέρες. Και λέει, και είπε κάτι σαν, α, αυτό το κατηγορητήριο δεν είναι επίσημο κατηγορητήριο και όταν και αν το φέρουν στη Βουλή, τότε θα απαντήσω. Δείτε με τι ελαζονία. Είπε ότι δεν έχει καταθέσει αντιπολίτευση επίσημο αίτημα για σύσταση προανακριτικής. Έχουμε παρουσιάσει ένα κατηγορητήριο το οποίο θα είναι μέρος ενός αιτήματος για σύσταση προανακριτικής, εφόσον δεσμευτεί η Νέα Δημοκρατία, ότι δεν θα ξεπλύνει τον Υπουργό Καραμαλή. Γιατί? Διότι αν τον ξεπλύνει βάσει αυτού του στρεβλού, άδικου και ανήθικου νόμου περί ευθύνης υπουργών, δεν μπορεί να πάει στη δικαιοσύνη ο κύριος Καραμαλής με τα ίδια στοιχεία. Είναι λίγο το παιχνίδι γάτα με το ποντίκι αυτό. Ναι, που και επίσης εμείς παίρνουμε το μέρος των θυμάτων σε αυτό το παιχνίδι που λέτε. Γιατί μας δεν είναι παιχνίδι. Είναι θέμα αξιοπρέπειας όλου του ελληνικού λαού. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή τη μυστική σύσκεψη που έχει μέσα. Που διαψεύδεται κι αυτή. Διαψεύδεται ότι έγινε. Διαψεύδεται από την κυβέρνηση ότι και μάλιστα βγήκε σύσκεψη του κυρίου Τριαντόπουλου και του κυρίου του Γενικού ότι Γραμματέα. Ότι γινόντουσαν αλλεπάλληλες συσκέψεις εκείνες τις ημέρες. Μπορεί κάποιος να ρωτήσει τον Πρωθυπουργό εάν γνώριζε για το μπάζωμα πριν γίνει? Είναι μια απλή ερώτηση. Γνώριζε ο Πρωθυπουργός της χώρας για το μπάζωμα πριν ο Έλληνας φορολογούμενος ξοδέψει 700.000 ευρώ από την τσέπη του χωρίς τη γνώση του, χωρίς τη γνώση των οικογενειών των θυμάτων, για να αλλοιωθεί μια σκηνή εγκλήματος, για να καλυφθούν στοιχεία? Αυτό νομίζω δικαιούται ο ελληνικός λαός να το ξέρει. Και όταν λέει ο Πρωθυπουργός περί κατηγορητηρίου, εμείς δώσαμε ένα κατηγορητήριο ξεκάθαρο, με 11 κατηγορίες. Και λέει, δεν το έχετε φέρει στη Βουλή, δεν είναι επίσημο. Όταν είσαι Πρωθυπουργός της χώρας και αναφέρεσαι σε ένα τόσο μεγάλο ζήτημα για την κοινωνία, δεν περιμένεις το παιχνίδι στη Βουλή να απαντήσεις. Απευθύνεσαι στον ελληνικό λαό με κάποια στοιχειώδη αξιοπρέπεια και ευθυξία. Αν λέει ο Πρωθυπουργός, καταθέστε το αίτημα για προανακριτική και θα σας απαντήσω στη Βουλή, και η αντιπολίτευση λέει, αν όμως το καταθέσω. Τι τον εμποδίζει, και τον εμποδίζει να απαντήσει? Εσείς πείτε όχι, τότε τι εμποδίζει να απαντήσει? Δεν θα καταθέσει ποτέ κανείς τίποτα. Τι τον εμποδίζει να απαντήσει στις κατηγορίες που έχουμε παρουσιάσει δημόσια? Τι τον εμποδίζει να απαντήσει σε αυτές δημόσια στον ελληνικό λαό? Γιατί το κάνει ένα παιχνίδι κοινοβουλευτικό και δεν έχει την ευθυξία, τη στοιχειώδη ευθυξία να απαντήσει σε αυτό? Και ανταυτού αγνοεί την κόρη του κυρίου Πλακιά στην Κέρκυρα και έχει τους αστυνομικούς που τον συνοδεύουν να την τραμπουκίζουν. Αυτή είναι η ποιότητα της, κύριε Πρόεδρε, του μεγάλου Μαξίμου και της δημοκρατίας για μας. Για να προλάβουμε να προχωρήσουμε. Και να ξέρω ότι εγώ ως Πρωθυπουργός ποτέ δεν θα συμπεριφερόμουν έτσι σε οικογένειες θυμάτων. Ποτέ.
Να έρθω λίγο στα οικονομικά, γιατί είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πάρα πολύ τον πολίτη, ειδικά το θέμα της ακρίβειας, το θέμα του πληθωρισμού, κυρίως το θέμα του πληθωρισμού των τροφίμων. Ναι. Σήμερα η κυβέρνηση ανακοίνωσε καλύτερα νούμερα όσον αφορά στον πληθωρισμό. Λέει συγκεκριμένα ότι είχαμε πτώση 2,3 τον Μάιο από 3,2 τον Απρίλιο. Και πρώτη φορά στο 6 και 18. Ο πληθωρισμός είναι χαμηλότερος. Το 400 γραμμάρι το 1 κιλό, γιατί μου μπερδεύει τελείως. Αυτών της Ευρωζώνης. Θα ήθελα λοιπόν το δικό σας σχόλιο, γιατί το αυτό έρχεται μαζί με την επιστολή. Γιατί το βιολογικό ελαιόλαδο αν θέλετε, είναι πιο φτηνό την ερώτησή στη Γερμανία μου, κύριε Πρόεδρε. Μαζί με την επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν, εφόσον δούμε να λαμβάνονται μέτρα για τις πολυεθνικές, συμφωνείτε ότι μπορούμε να έχουμε πτώση του πληθωρισμού στα τρόφιμα? Λοιπόν, αυτή η περιβόητη επιστολή. Καταρχάς, γιατί περίμενε μέχρι τώρα προεκλογικά να στείλει την επιστολή όταν είχε την κυρία Φοντερ Λάιεν στο σπίτι του στα Χανιά? Ουδέποτε σκέφτηκε τότε να το αναφέρει στην κυρία Φοντερ Λάιεν? Τότε δεν υπήρχε ακρίβεια. Τώρα περίμενε προεκλογικά. Και τι έκανε αυτή η επιστολή? Ρωτάει στην ουσία αυτή η επιστολή για ποιο λόγο δεν δουλεύουν οι ελεύθερες αγορές στην Ελλάδα, για ποιο λόγο υπάρχουν ολιγοπόλια. Τι ρωτάει την κυρία, πώς θα απαντήσει η κυρία Φοντερ Λάιεν για ποιο λόγο το ελληνικό ελαιόλαδο είναι πιο ακριβό στην Ελλάδα από ότι στη Γερμανία? Η φέτα είναι πιο ακριβή στο Βέλγιο. Συγγνώμη, στην Ελλάδα από ότι είναι στο Βέλγιο. Για ποιο λόγο τα δικά μας προϊόντα είναι πιο ακριβά στην Ελλάδα από ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη? Και η απάντηση είναι διότι υπάρχουν ολιγοπόλια στην τροφοδοτική αλυσίδα, από το χωράφι στο ράφι, και αυτά τα ολιγοπόλια υπάρχουν επειδή η επιχειρηματικότητα στη χώρα μας είναι πάρα πολύ δύσκολη. Σήμερα είδα μια άλλη. Εσείς τι θα έρευνα. Κάνατε δηλαδή, γιατί η κυβέρνηση όταν λέει έχεις, ότι εγώ παίρνω μέτρα γι' αυτό. Όταν έχεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πληρώνουν τον ίδιο φορολογικό συντελεστή όπως οι τεράστιες επιχειρήσεις, και αυτό φαίνεται. Αυτή τη στιγμή έχουμε εκροές από τις τράπεζες, από τις καταθέσεις. 9 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό και οι εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο έχουν ρεκόρ κερδών. Μιλάμε για μια τεράστια διχοτόμηση της χώρας μας επιχειρηματικά. Άρα, ο φορολογικός συντελεστής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να πέσει από το 22% στο 17%. Και για όσες επιχειρήσεις έχουν κέρδη πάνω από 220.000 ευρώ, που είναι μόνο 3% των επιχειρήσεων, να αυξηθεί μια μικρή αύξηση από το 22% στο 24%. Αυτό δίνει ένα κίνητρο παραπάνω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και είναι πιο ανταγωνιστικές. Ξέρετε, αυτή η θεωρία ότι ο ανταγωνισμός της οικονομίας μας είναι η διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων, αυτό το οποίο απέτησε η Τρόικα, που και έχει πλέον υπερακοντήσει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, είναι μια πραγματικότητα η οποία θα έρθει μπούμεραν σε όλη την κοινωνία. Δημιουργεί τεράστιες ανισότητες. Αυτό που λέτε με φέρνει στο πρόγραμμά σας. Και αντί να φέρει η φορολογική δικαιοσύνη, αυτό που φέρνει είναι εργασιακή επισφάλεια. Κοιτάξτε, εσείς στις φορολογικές σας προτάσεις... Τα μέτρα αυτά για τις επιχειρήσεις, μάλιστα, μέχρι και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει πει στα νομικά πρόσωπα ότι είναι ουδέτερα. Και με τους δικούς μας υπολογισμούς, μάλιστα, αφήνουν και ένα πλεόνασμα βάσει των τελευταίων στοιχείων. Εσείς προτείνετε μειώσεις συντελεστών για φυσικά πρόσωπα πάνω από 10 μονάδες έως τις 60.000 ευρώ, 30% επιπλέον μείωση του ένφια, κατάργηση προκαταβολής φόρου, τεκμαρτού εισοδήματος και άλλες μειώσεις. Εσείς έχετε υπολογίσει πόσο κοστίζουν αυτά ετησίως? Ναι, υπολογίσει. Και πόσο, γιατί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δίνει ένα νούμερο 44 δις στην τετραετία. Δεν τα δίνει καθόλου αυτά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Τα δίνει ο κύριος Πρωθυπουργός, ο οποίος εδώ πέρα μάλιστα ήρθε και είπε ότι οι προτάσεις νόμου που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ κοστίζουν 45 δις το χρόνο. Αυτό δεν είπε εδώ πριν από λίγες μέρες. Τι να πρωτοπιστέψει κανείς? 6,28 η φέτα, 45 δις το χρόνο από τους ανθρώπους που λένε ψέματα για τα ΤΕΜΠΗ και τις υποκλοπές και για ένα σωρό θέματα. Λοιπόν, για τα φυσικά πρόσωπα, εάν κοιτάξει κανείς το πώς μειώνουμε τους συντελεστές στα φυσικά πρόσωπα και κάνουμε αλλαγή στα μερίσματα των επιχειρήσεων, θα δει ότι όλο μαζί αυτό το πακέτο είναι σχεδόν ουδέτερο στατικά στη χώρα μας. Για την ακρίβεια που λέει πάλι η άλλη πρόταση νόμου, που λέει ότι η ακρίβεια κάνει τόσα δισεκατομμύρια. Ο Υπουργός Οικονομικών είχε πει 16 πριν έρθει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, να πει 2,7. Λοιπόν, 2,7 δισεκατομμύρια η ανάσα που θέλουμε να δώσουμε στην ακρίβεια, και συγχρόνως είναι 3,2 δισεκατομμύρια τα έσοδα από τα αντίβαρα που έχουμε προτείνει, κυρίως για τα λιγοπόλια στις τράπεζες. Ο Έλληνας φορολογούμενος έχει ζημιωθεί 40 δισεκατομμύρια ευρώ ανακεφαλαιώνοντας τις τράπεζες, και αυτή τη στιγμή έχουμε τις πιο κερδοφόρες τράπεζες στην Ευρώπη. Γιατί?
Και κλείνουν και παρακλάδια που εξυπηρετούν τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας. Είναι άδικο και είναι ανήθικο αυτό. Και οι διαφορές στα επιτόκια μεταξύ καταθέσεων και χορηγήσεων δεν είναι δυνατόν να είναι τόσο μεγάλες. Αυτό χρειάζεται μια ρύθμιση. Το ίδιο και στο λιγοπόλιο στο ρεύμα. Πείτε μου κάτι. Εάν βάλουμε ένα πλαφόν στο όριο κέρδους στο ρεύμα 5%, τι αντίκτυπο έχει αυτό δημοσιονομικά? Μηδέν. Το αντίθετο, θα έχει θετικό πρόσημο, διότι θα δώσει μια ρευστότητα στον Έλληνα καταναλωτή. Είναι σαν φοροελάφρυνση αυτό. Εσείς υπόσχεστε επαναφορά για ποιο λόγο, του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Αυτή η επαναφορά δεν είναι στις δύο προτάσεις νόμου που έχουμε κάνει τώρα. Όχι, όχι. Στις οποίες ο Πρωθυπουργός είπε. Θέλω να σας ρωτήσω αν προτείνετε κάτι αντίστοιχο και στις συντάξεις. Ότι 45 δις. Η ερώτηση μου είναι εξής. Για ποιο λόγο δεν βάζει αυτό το πλαφόν ο Πρωθυπουργός τώρα στο ηλεκτρικό ρεύμα? Κοστίζει 0 στο φορολογούμενο. Για ποιο λόγο? Έχει μια γυναίκα ηλικιωμένη συνταξιούχο που τον προσεγγίζει και του λέει ότι έχει σύνταξη πείνας 440 ευρώ και είναι στο ενίκιο. Και εκείνος της λέει στην εκκλησία: γιατί δεν πήγες? Δεν σε βοηθάει η εκκλησία? Το εξήγησε αυτό. Τι? Είπε ότι η κυρία ήρθε μαζί με τον επίσκοπο, οπότε θεώρησε ότι τον συνοδεύει. Α, δηλαδή, εάν δεν είχε τον επίσκοπο, ούτε καν θα τον προσέγγιζε τον κύριο Πρωθυπουργό. Αυτό λέει. Μα είναι δυνατόν? Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι έχετε μπει σε μια διαδικασία. Αυτή η αντίδραση του Πρωθυπουργού λέει πάρα πολλά. Και κυρίως όταν του λέει ότι πεινάει και εκείνος λέει: ευχαριστώ που ήρθατε. Λες και θα φάει το επόμενο πρωί αυτή η κυρία: ευχαριστώ που ήρθατε για πρωινό. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δείχνουν μια έλλειψη ενσυναίσθησης, η οποία νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστική για τον κύριο Πρωθυπουργό. Εξάλλου γι' αυτό έχει βάλει και το σύστημα προπαγάνδας του να με χτυπάει δίθεν στις στιγμές που έχω με τον κόσμο. Γιατί εγώ πηγαίνω έξω, αφιλτράριστα, και στο γήπεδο και παντού πάω. Δεν φοβάμαι την αντίρρηση του κόσμου. Και το να βάζει προπαγάνδα ότι δίθεν εγώ συχαίνομαι να χαιρετήσω μία γυναίκα και μετά να σκουπίζω τα χέρια μου. Δηλαδή, δεν συνειδητοποιεί κανείς σε όλο αυτό το σύστημα της πολιτικής στην Αθήνα ότι ο κόσμος έχει συχαθεί αυτό το πράγμα? Έχει απογοητευτεί από τους πολιτικούς? Έχει απογοητευτεί από την πολιτική στη χώρα? Δεν προκύπτει αυτό που λέτε από τις δημοσκοπήσεις, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, δείχνει η Νέα Δημοκρατία να απολαμβάνει ποσοστά, τουλάχιστον από ό,τι βλέπουμε μέχρι τώρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε ευρωεκλογές. Εγώ ξέρω ότι η γενιά μου εκδιώχτηκε από αυτή την χώρα, ότι δεν γυρνάει πίσω με την αναξιοκρατία που υπάρχει. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για δημοσκοπήσεις και για την προπαγάνδα που έχει στήσει το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο παρεπιπτόντως πώς πληρώνει αυτές τις διαφημίσεις? Βλέπω ομιλία μου, πατάω στο τάμπλετ μου, ξέρεις, στο κινητό μου, να δω ομιλία μου. Και πριν καλά-καλά μπορώ να δω την ομιλία μου, βγαίνει διαφήμιση της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Μητσοτάκης. Με 500 εκατομμύρια ευρώ χρέος που έχει αυτό το κόμμα, πώς πληρώνει για αυτές τις διαφημίσεις? Εμείς που έχουμε 0 ευρώ χρέος, δεν μπορούμε να πληρώσουμε τέτοια ποσά. Και ξέρετε, αυτή η ανοσία που έχουμε αποκτήσει με τη βρωμιά στην πολιτική στην χώρα μας είναι ένα πολύ κακό συμβάν για τον ελληνικό λαό. Είναι μια πολύ κακή εξέλιξη. Δηλαδή, αυτούς τους 7-8 μήνες που είστε εδώ, στην Ελλάδα, έτσι, γιατί εσείς δεν ήσασταν πέρυσι, πρόπερσι, αντιπρόπερσι, αυτό έχετε αποκομίσει από την ελληνική πολιτική ζωή. Αν έχουμε πάθει ανοσία στο γεγονός ότι υπάρχει μαύρο χρήμα στην πολιτική, μετά πώς αναρωτιόμαστε γιατί είναι όλοι το ίδιο στην πολιτική? Γιατί έχουν προδώσει οι πολιτικοί τους πολίτες? Πραγματικά πιστεύει κανείς ότι δεν υπάρχει τεράστια σπατάλη στη χώρα μας? Ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να χτίσει ένα μαξιλάρι να βγούμε από τα μνημόνια και το πετύχαμε. Έχω σχολιάσει το ύψος του μαξιλάρι. Καλά, μέχρι να έρθει το τώρα μαξιλάρι όμως, κινδύνεψε λεπτό, η χώρα όμως, να πάει στα βράχια, τώρα, κύριε ναι, Πρόεδρε. Κινδύνεψε, κύριε, δεν θέλω να φτάσουμε στο 2015, γιατί είμαστε στο 2024. Είπε ο αλλά δεν έχει ξεχάσει κανείς τι έχει γίνει. Είπε ο κύριος Πρωθυπουργός εδώ στο στούντιο ότι ανέλαβε μια χώρα που είχε 17% ανεργία και είναι τώρα στο 10% ανεργία. Και ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε μια χώρα που είχε πάρα πολύ μεγάλη ανεργία και 0 στα ταμεία της. Και κατάφερε μέχρι στη διοίκηση να αφήσει 37 δις στα ταμεία και μειώθηκε 10 πόντους ενεργεία. Εντάξει, άρα να μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Θα σας πω κάτι, το σύνθημά σας είναι για μια καλύτερη και να σας ζωή. Πω, ναι, είναι για μια καλύτερη ζωή και ο κόσμος το έχει ανάγκη. Πιστεύετε ότι ο κόσμος ζει άσχημα και γιατί σας το ρωτώ αυτό? Διότι ο Πρωθυπουργός πολλές φορές έχει επισημάνει ότι μια μηδενιστική λογική ακολουθούσε και ο προκάτοχός σας, ο κύριος Τσίπρας, όλα είναι μαύρα. Και τα αποτελέσματα της πολιτικής αυτής και της αντιπολίτευσης αυτής. Όταν λέμε να προχωρήσουμε σε γενναίες μειώσεις στον ένφια για τις αντικειμενικές αξίες κάτω από 500.000 ευρώ,
και να επαναφέρουμε τον συμπληρωματικό ένφια στις, στις μεγαλύτερες αξίες, το οποίο παρεπτόντως αφήνει πλεόνασμα στη χώρα. Αυτό δεν είναι προοδευτική πολιτική? Όταν μειώνουμε, όχι, λέτε για μηδενιστική ρητορική, και όσο απαντώ με προοδευτική πολιτική. Σας απαντώ με τις αλλαγές που κάνουμε στη φορολογική κλίμακα που προτείνουμε. Σας απαντώ για τα μέτρα για την ακρίβεια. Το ψωμί και το γάλα, το οποίο πρέπει να έχουμε 0% ΦΠΑ, να μπορέσει να ζήσει κάποιος. 26% της χώρας μας. 26% της χώρας μας είναι στα πρόθυρα του κοινωνικού αποκλεισμού. 72% των νέων από 18 έως 35 ετών ζουν ακόμα στο παιδικό δωμάτιο. Είμαστε στη χειρότερη θέση στην Ευρώπη. Είχαμε τη μεγαλύτερη θνησιμότητα κατά κεφαλήν, κατά διάρκεια του COVID, και έχουμε, πέρα από τον πολύ υψηλό πληθωρισμό στα τρόφιμα, έχουμε και από τις πιο ακριβές τιμές στον ηλεκτρισμό. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης εδώ πέρα πάλι στην συνέντευξή του για το πλαφόν στο φυσικό αέριο, στο TTF. Το TTF λοιπόν από πέρυσι έχει πέσει 50% και το ηλεκτρικό ρεύμα στην Ελλάδα έχει πέσει μόνο 6%. Άρα λοιπόν τι λέμε, ποιον κοροϊδεύουμε? Δεν λέω ότι μόνο 1% πλουτίζει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν ισχύει. Υπάρχει μια μερίδα του πληθυσμού, θα έλεγα είναι κοντά στο 20%, που όντως ευημερεί. Mm-hmm. Και υπάρχει μια άλλη μερίδα, 80%, η οποία πονάει, πιέζεται αυτή τη στιγμή. Και μέσα σε αυτό το 80% υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που πραγματικά αγκόμαχα. Ο κύριος Πρωθυπουργός το είπε αυτό, και είπε αυτό σαν τους αγανακτισμένους. Ναι, ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Και αυτό το 20% το οποίο ευημερεί δεν είναι υπερήφανο που η Ευρώπη καταδικάζει το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, που υπάρχει συγκάλυψη στα Τέμπη και που ελέγχεται η χώρα μας αυτή τη στιγμή για 2,5 δις απευθείας αναθέσεις σε έργα ψηφιακής μορφής από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα, εσείς μιλάτε για μια διαμεσολάβητη σχέση με τον κόσμο. Πράγματι βλέπουμε να κάνετε πάρα πολλές περιοδίες, πάρα πολλές selfie. Κατά τη γνώμη σας, αυτό μεταφράζεται και σε ψήφους? Ναι, μεταφράζεται σε ψήφους, διότι νομίζω ο κόσμος, όσο με γνωρίζει, και θα έλεγα όσο γνωρίζει και το ευρωψηφοδέλτιό μας, το μόνο ευρωψηφοδέλτιο που αποφασίστηκε από την κοινωνική βάση και όχι από το γραφείο του εκάστοτε πολιτικού αρχηγού, συνειδητοποιεί ότι δημιουργούμε ένα κίνημα το οποίο είναι διαφορετικό από τα άλλα. Είναι ένα κίνημα βαθιά ριζωμένο στην κοινωνία και το οποίο δεν εξαρτάται από μηχανισμούς συμφερόντων. Νομίζω βλέπει μια αυθεντικότητα σε μένα και υπόσχομαι και δεσμεύομαι ότι αυτή όχι μόνο είναι η πραγματική μου μορφή, η αυθεντικότητά μου, αυτός είμαι, ο αυτός μου, αλλά και ότι αυτό θα μείνει για πάντα. Ότι δεν πρόκειται να αλλάξω και δεν πρόκειται να προδώσω ποτέ. Και ο κύριος Χαρίτσης σας κατηγορούν για lifestyle πολιτική. Λοιπόν, με κατηγορεί ο κύριος Ανδρουλάκης για lifestyle πολιτική, ο οποίος χθες ήταν σε ποια εκπομπή, στην κυρία Τσιμψιλή, νομίζω το πρωί. Και που προσπάθησε να κάνει ένα TikTok και δεν του βγήκε και τώρα το σταμάτησε. Ή η Νέα Αριστερά η οποία έχει το όνομα. Εσείς νιώθετε ότι το έχετε παρακάνει σε αυτό το κομμάτι? Η Νέα Αριστερά η οποία έχει το όνομα αριστερά μέσα και έχει αρχίσει ως ομάδα με κλοπή εδρών. Αυτές είναι αξίες αριστεράς? Να κλέβει κανείς έδρες, να μην σέβεται τον κώδικα διοντολογίας του κόμματος με το οποίο έκαναν καριέρες? Και μέσα σε αυτό το κόμμα η κυρία Χτσιόγλου να ανοίγει εκείνη το σπίτι, γυμναστήριο, TikTok κτλ. Και εμένα κατηγορούν για lifestyle. Ο κύριος Κουτσούμπας άρεσε TikTok. Λοιπόν, ακούστε, εγώ έχω απέναντί μου ένα τεράστιο σύστημα προπαγάνδας. Και πρέπει να επικοινωνήσω την ανάταση και τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ με όλα τα μέσα που έχω στη διάθεσή μου. Προφανώς αυτή η συνέντευξη είναι ένα τέτοιο μέσο. Και να σου πω και κάτι για το κοινό στο οποίο αναφερόμαστε, ότι υπάρχει κοινό που παρακολουθεί πρωινές εκπομπές και τα δελτία εδώ το βράδυ κτλ. Για μένα όλοι οι Έλληνες είναι ισότιμοι. Δεν υπάρχει Έλληνας του οποίου η ζωή να έχει λιγότερη αξία. Εάν λοιπόν εγώ μπορώ να επικοινωνήσω σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες, γιατί αυτό το οποίο βιώνουμε στη χώρα μας είναι άδικο, γιατί μπορεί να υπάρχει μια καλύτερη ζωή τώρα, θα το κάνω και με τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και με όλες τις εκπομπές και εννοείται πάνω απ' όλα κινηματικά. Μέσα στην κοινωνία. Διότι η προσωπική επαφή είναι ο τρόπος με τον οποίο πραγματικά χτίζει σχέσεις
και μαθαίνεις πράγματα. Όπως ξέρετε, γίνεται πάρα πολύ κουβέντα το τελευταίο διάστημα για τη συγκρότηση κέντρο-αριστεράς μετά τις ευρωεκλογές. Και φέρεται το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά να έχουν ξεκινήσει ενδεχομένως κάποιες πρώτες συζητήσεις, κάποιες πρώτες επαφές, δεν ξέρω. Εσείς πώς βλέπετε τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε αυτό το κάδρο? Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μέσα σε αυτό το κάδρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσει αυτόνομος. Είδατε ήδη από τις αντιδράσεις των άλλων πολιτικών αρχηγών τι προσωπικές ατζέντες έχει ο καθένας και καθεμία από εκείνους. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσει αυτόνομος. Το προσκλητήριο στους προοδευτικούς πολίτες έχει ήδη δοθεί. Είναι ανοιχτό. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές. Θα πάμε στο καταστατικό συνέδριό μας. Θα εξυγχρονίσουμε όλη τη δομή του κόμματος. Θα γίνει ένα κόμμα στους βαθιά. Στους πολίτες, όχι στα στελέχη και τις ηγεσίες. Σωστά. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αυτοδύναμος σε επόμενες εθνικές εκλογές. Τώρα, γράψατε ένα άρθρο στην εφημερίδα των συντακτών, λέτε διάφορα και μιλάτε για τον ΣΥΡΙΖΑ τις επόμενες μέρες. Λέτε ότι θα κάνετε καταστατικό συνέδριο το φθινόπωρο, νέα δομή, νέο οργανόγραμμα, δηλαδή. Θα περιμένετε μέχρι το φθινόπωρο. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να έχει μια δομή που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών, τις βάσεις, των μελών. Όπου πάω, άδεια μεσολάβητα στη χώρα, συναντώ ανθρώπους που δεν είναι γνωστοί, δεν είναι στελέχη που παρουσιάζονται στα δελτία, σε εκπομπές, αλλά λιώνουν παπούτσια για το κόμμα. Είναι άνθρωποι με αλληλεγγύη. Δηλαδή, πραγματικά είναι αυτές οι αξίες της αριστεράς που με εμπνέουν. Και το είπατε, έτοιμα ικανά στελέχη του προοδευτικού χώρου θα πάρουν θέσεις δίπλα σας. Θα διώξετε κάποιους, θα έρθουν άλλοι? Ο κόσμος θα αποφασίσει. Τα μέλη του κόμματος θα αποφασίσουν για τη νέα δομή του κόμματος. Προφανώς ο πρόεδρος θα επιλέξει και στελέχη, αλλά συγχρόνως θα υπάρχουν εκλογές για τα όργανα του κόμματος. Και το πιο βασικό δεν είναι μόνο το οργανόγραμμα, είναι και η ψηφιοποίηση στην παραγωγή πολιτικής. Να σας πω λίγο το όραμά μου για τα επόμενα 2 χρόνια. Ας πούμε ότι έχουμε ένα χρονικό διάστημα μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές. Δεν θα κάνουμε ένα προεκλογικό πρόγραμμα λίγες εβδομάδες πριν τις επόμενες εθνικές εκλογές. Την επομένη των ευρωεκλογών, πέρα από την στελέχωση του ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα επίπεδα συνδικαλισμού, τοπικής αυτοδιοίκησης κ.ο.κ., θα αρχίσουμε μια διαδικασία που θα ετοιμάσουμε ένα ξεκάθαρο κυβερνητικό πρόγραμμα για όλα τα ζητήματα. Και θα ήθελα ο καθένας και καθεμία από εμάς να μπορεί να βρει τον εαυτό του σε αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή, εάν κάποιος είναι αγρότης στην Θεσσαλία, μπορεί να πάει, θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ.gr, θα μπορεί να βάλει στα φίλτρα την ιδιότητά του, τη γεωγραφία του και ό,τι άλλο θεματικό μπορεί να τον ενδιαφέρει και να δει ακριβώς ποιες είναι οι προτάσεις μας. Και όλα αυτά θα γίνουν μετά και προτάσεις νόμου. Διότι όταν εμείς θα κυβερνήσουμε, δεν θα αρχίσουμε από το μηδέν, θα ετοιμαστούμε από τώρα. Και ικανότητα στελέχη να περάσουμε στα εθνικά θέματα, κύριε Πρόεδρε. Και ο κόσμος, το βασικό, να σου πω κάτι, να τελειώσω λίγο με αυτό το ζήτημα. Μπορεί κάποιος να μην με πάει, να μην με συμπαθεί. Να με θεωρεί ότι είμαι πολύ ξένος για εκείνον ή ότι είμαι πολύ νέος για εκείνον ή πολύ πιο σύγχρονος προοδευτικός. Το σέβομαι αυτό. Αλλά τουλάχιστον ας κοιτάξει τις προτάσεις μας. Ήδη έχουμε δείξει ένα δείγμα των προτάσεών μας. Και στα κανάλια βγαίνουν και εμείς παρουσιάζουμε παντού. Θα υπάρχουν πολλές περισσότερες προτάσεις μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές. Και θα επιθυμούσα ο κόσμος να τις μελετήσει, να τις ακούσει και να μας ψηφίσει βάσει των προτάσεών μας και όχι βάσει ενός προσωπικού προφίλ. Να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση στα ελληνοτουρκικά για ΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Θεωρώ ότι ο θετικός διάλογος είναι πάντα ευπρόσδεκτος, αλλά συγχρόνως οι προκλήσεις οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή είναι μεγάλες. Όπως αυτή η πρόκληση με τη μονή της χώρας που μετράπηκε σε τζαμί και την οποία ο Πρωθυπουργός την αποκάλεσε αχρίαστη, αντί να την αποκαλέσει προκλητική ή απαράδεκτη. Λες και λέει στον κύριο Ερντογάν ότι δεν χρειαζόταν να το κάνεις αυτό, αλλά δεν πειράζει, κάνε το και σε άλλα. Λοιπόν, αυτό για μένα δεν ήταν η σωστή αντίδραση εκείνη τη στιγμή. Πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές πριν προχωρήσουμε στη Χάγη και περιμένουμε να δούμε εάν η Τουρκία θα σεβαστεί τις εθνικές μας γραμμές. Συζητήθηκε πολύ η πρότασή σας για κύρωση μνημονίων με την Βόρεια Μακεδονία, την ώρα που η γειτονική χώρα έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί σκέτο το όνομα Μακεδονία. Γιατί να χάσουμε αυτό το διαπραγματευτικό μας χαρτί αυτή τη στιγμή?
Αυτή την ερώτηση πρέπει να την απευθύνετε στον κύριο Μητσοτάκη. Δεν είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι διχάσαμε την κοινωνία που φορέσαμε την περικεφαλαία μας το 2019 για να κερδίσουμε την καρέκλα, που κάναμε μια τεράστια κολοτούμπα μετά το 2019 για αυτή τη συμφωνία, ότι, η οποία όλοι γνωρίζουμε ότι ήταν η συμφωνία που θα την ήθελε ο κύριος Μητσοτάκης ο ίδιος. Ο ίδιος έχει πει ότι και ο πατέρας του και η αδερφή του. Γιατί θα ήταν να τα κυρώσουμε την... τώρα τα μνημόνια. Γιατί, τα μνημόνια αυτά ήταν θετικά για την Ελλάδα. Και για, και για τα προϊόντα μας και για την άμυνά μας ήταν θετικά. Απλά δεν ήθελε η Νέα Δημοκρατία να πιστώσει κάτι θετικό στη συμφωνία των Πρεσπών. Φέρουν υπογραφές των υπουργών τους. Ωραία, αυτά αφού τα μνημόνια. Δεν έγινε. Ρωτήστε πέρυσι, τον Πρωθυπουργό. Δεν πρόκειται εμείς να απαντήσουμε. Δηλαδή να γίνει τώρα, εγώ λέω, τώρα που το ΒΜΡΟ έχει αυτή. Να ρωτήσετε τον Πρωθυπουργό. Εκείνοι καθυστέρησαν, εκείνοι θα βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Αυτό που λέω εγώ όμως είναι το εξής. Και ειδικά στους συμπολίτες μας που ζουν από την Θεσσαλονίκη μέχρι την Αλεξανδρούπολη, μέχρι την Καστοριά, σε όλη την, την Βόρεια Ελλάδα. Τους λέω το εξής. Εμείς δεν σας είπαμε ψέματα. Μπορεί να διαφωνείτε με τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ το 2018-19 για τη Συμφωνία των Πρεσπών, για αυτήν τη λύση. Αλλά ουδέποτε σας εργαλειοποίησαμε. Σεβαστήκαμε την νοημοσύνη σας. Σας είπαμε την αλήθεια. Η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης σας εκμεταλλεύτηκαν. Και τώρα σας λένε ψέματα. Λένε ότι αυτή η συμφωνία είναι επιζήμια. Εάν είναι επιζήμια για τα εθνικά μας συμφέροντα, να πάνε πάνω στα Σκόπια και να την αλλάξουν. Είμαι σίγουρος ότι το ΒΜΡΟ θα συμφωνήσει με το όμορο κόμμα του, που είναι η Νέα Δημοκρατία. Γιατί λοιπόν δεν πάνε πάνω στα Σκόπια να φέρουν μια υποφελή συμφωνία? Αγαπητοί συμπολίτες μου, σας λένε ψέματα. Σας λένε ψέματα και να ξέρετε ότι όταν σας λένε ψέματα για ένα τέτοιο ζήτημα, θα σας πούνε ψέματα και για τα πάντα. Διότι αυτή είναι στάση πολιτικής ηθικής. Και κάθε μέρα κρίνονται οι στάσεις μας στα πολιτικά ζητήματα. Να επιστρέψουμε, κύριε Πρόεδρε, στις ευρωεκλογές και να κλείσουμε με αυτά τα ερωτήματα. Μιλούν πολλοί ότι θα είναι μεγάλο το ποσοστό της αποχής. Σας προβληματίζει αυτό? Προφανώς και με προβληματίζει. Έχω αντικρίσει μια κοινωνία η οποία είναι σε κάποιο βαθμό σε παρέτηση. Πολλοί νέοι είναι απογοητευμένοι, πολλοί συμπολίτες μας αισθάνονται ότι αυτή η χώρα έχει γίνει πολύ σκληρή. Αυτό το θέμα της ατομικής ευθύνης. Έχουν ξεχάσει ότι υπάρχει συλλογικότητα και κοινωνική ευθύνη. Όλη η κοινωνία να μπορέσει να προσφέρει αξιοπρέπεια και αξιοκρατία στη χώρα μας. Και αισθάνονται ότι είναι αφημένοι στην τύχη τους. Και αυτό πρέπει να αλλάξει η Ευρώπη. Δεν μπορεί να είναι μια Ευρώπη που να λέει μόνο λιτότητα σε όλα. Η Ευρώπη πρέπει να δώσει λύσεις. Δεν μπορεί να είναι μια γραφειοκρατία, ένα διευθυντήριο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να λογοδοτεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Πρέπει να έχουμε αμυντική αυτάρκεια ως Ευρώπη. Πρέπει να έχουμε ένα ομόλογο, ευρωομόλογο, να μπορεί να υπάρξει πραγματική σύγκληση μεταξύ Νότου και Βορρά. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να προωθήσουμε για την πράσινη μετάβαση. Χρειαζόμαστε ένα νέο ταμείο ανάκαμψης για να μπορεί να υπάρξει αυτή η πράσινη μετάβαση μετά το 2025. Άρα λοιπόν έχουμε πολλά ζητήματα στα οποία η αριστερά και εσείς ο προοδευτικός κόσμος πρέπει να πρωτοστατήσει. Εσείς βλέπετε να σας λέει ο κόσμος ότι δεν θα πάω να ψηφίσω, δεν με αφορά, δεν με ενδιαφέρει? Και το βάζω αυτό σε συνδυασμό με τα κοινά τα οποία απευθύνεστε, γιατί λένε πολλοί ότι ο κύριος Κασελάκης έχει μεγαλύτερη απήχηση στους νέους ανθρώπους και αυτό θα τον κάνει τελικά να μην έχει τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, γιατί οι νέοι την τελευταία στιγμή μπορεί να μην πάνε στην κάλπη. Απευθύνομαι σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Και απευθύνομαι με διαφάνεια και με σεβασμό και με ταπεινοφροσύνη. Και αυτό το λόγο, αντί να βγάλουμε σποτάκια που λένε ψέματα περί πιο κοντά στην Ευρώπη, όταν είμαστε χειρότεροι στους καλούς δείκτες και καλύτεροι στους κακούς δείκτες, εμείς λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Και έχουμε μια άλλη στάση στην Ευρώπη, και πάλι ο Πρωθυπουργός εδώ πέρα στη συνέντευξή σας είπε για το μεταναστευτικό και δεν σας είπε ότι έχει συμφωνήσει η Ελλάδα να γίνει στην ουσία αποθήκη μόνιμης παραμονής, επιπληρωμή για άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτών των ταλαιπωρημένων ψυχών. Λοιπόν, ο κόσμος πρέπει να ψηφίσει σε αυτές τις εκλογές. Πρέπει να πάρει τη ζωή του στα χέρια του και μαζί με την αλλαγή στην Ευρώπη που πρέπει να δούμε, μια Ευρώπη που πρέπει να πάρει ξεκάθαρη στάση για την Παλαιστίνη, να αναγνωρίσει
το Παλαιστινιακό κράτος άμεσα. Μαζί με όλα αυτά πρέπει και ο ελληνικός λαός να στείλει ένα μήνυμα για την αλαζονία του 41%. Γιατί αυτό το οποίο βλέπουμε κάθε μέρα από την κυβέρνηση, η οποία είναι πραγματικά σκληρή και ανάγκη. Και αν δεν το στείλει, εσείς με ποιο ποσοστό, για το δικό σας κόμμα μιλώ, θα ήσασταν ευχαριστημένος? Εγώ σας λέω την αλήθεια ότι είμαι στην χώρα μου, στην πατρίδα μου, για να προσφέρω. Δεν είμαι εδώ για να κάνω καριέρα από την πολιτική, όπως άλλοι που, εάν τους βγάλεις από αυτόν τον στίβο, δεν θα ξέρουν τι να κάνουν τη ζωή τους. Είμαι εδώ να είμαι χρήσιμος, είμαι εδώ για να προσπαθήσουμε να μονιάσουμε τη χώρα και να υπάρχει πραγματική ανάπτυξη για όλους, να μην μείνει κανείς πίσω. Θα είστε εδώ και την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών, αυτό μου λέτε? Προφανώς θα είμαι, αλλά η διαφορά είναι ότι για άλλους, η δικιά μου θέση στον ΣΥΡΙΖΑ δεν κινδυνεύει, ξέρετε. Με όποιο ποσοστό θα μείνετε. Δεν πρόκειται εγώ να λύσω τις προσωπικές φιλοδοξίες των άλλων. Εγώ θα συνεχίσω αυτό το οποίο οφείλω να κάνω, το οποίο είναι να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτοδύναμη κυβέρνηση σε επόμενες εθνικές εκλογές. Και μέχρι τότε, μισό λεπτό, μέχρι τότε να μπορεί αυτό που κάνουμε να γίνει ένα κίνημα ριζωμένο στην κοινωνία. Ο σκοπός μου, σας το λέω από την καρδιά μου, είναι να αλλάξουμε τη χώρα. Να μπορέσει επιτέλους αυτή η χώρα όχι μόνο να πετύχει σύγκληση με την Ευρώπη. Δεν θέλετε να μου απαντήσετε πιο συγκεκριμένα. Ο στόχος μου είναι να αλλάξουμε τη χώρα. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα. Με τι ποσοστό θα ήσασταν ευχαριστημένος? Ο κόσμος θα δώσει ό,τι ποσοστό θέλει να δώσει. Θα το σεβαστώ. Αλλά σας λέω ειλικρινά ότι εμείς θα συνεχίσουμε για να αλλάξουμε την χώρα. Δεν θα σταματήσουμε. Πρέπει επιτέλους η γενιά μου, όσο μεγαλώνει, να μπορεί να ζήσει, να δει την Ελλάδα και στην αγοραστική δύναμη και σε άλλους δείκτες θετικούς να είναι στο πάνω μισό της Ευρώπης. Από το 81 είμαστε στην ΕΟΚ, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είμαστε μόνοι μας στο κάτω μισό και στον πάτο? Ξέρετε γιατί? Διότι έχουμε πρόβλημα στο πολιτικό μας σύστημα. Χρειαζόμαστε μία νέα σχέση πολιτικών και πολιτών. Και δεσμεύομαι ότι αν ο ελληνικός λαός μου δώσει την ευκαιρία, αυτό θα το πετύχουμε και δεν θα τον προδώσω ποτέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, για τη συνομιλία που είχαμε. Έβγαλε ειδήσεις ο Στέφανος Κασελάκης μιλώντας στη Μάρα Ζαχαρέα. Θα αλλάξουμε κλίμα. Ο Ολυμπιακός πρωταγωνιστής στα διεθνή μέσα μετά την ιστορική κατάσταση.